Έχουμε περάσει και από άσχημες και περνάμε και από άσχημες επιλογές στο Ευρωκοινοβούλιο. Γιατί συνηθίζουν κάποιοι να στέλνουν στο Ευρωκοινοβούλιο ή τους συνταξιούχους της πολιτικής ή κάποιους διάτοκες αστέρες της επικαιρότητας. Τέλος πάντων, η παρουσία λοιπόν του γραμματικά και του κύκλου νομίζω ότι σημαδεύει θετικά τη λειτουργία του Ευρωκοινοβουλίου. Τα πράγματα είναι δύσκολα στην Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν είναι σε ένα δίκαιο δρόμο. Και το είπαμε και το λέμε. Έτσι. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα που αρνείται να τα δει. Και πρέπει να πάμε σε μια δίκαιη Ευρώπη. Υπάρχουν κάποιοι που λένε, μα η Ευρώπη δεν μας εξυπηρετεί. Μήπως κοιτάξουμε προς τα πού. Προς τα πού να κοιτάξουμε. Προς την Ανατολή, προς την Κίνα, προς τη Ρωσία. Προς τα πού να κοιτάξουμε. Πρέπει να συνεχίζουμε να κοιτάμε προς την Ευρώπη. Αλλά πρέπει να μην συμβαστούμε με τους παράξενους θείους που έχει αυτή η οικογένεια. Πρέπει να αλλάξουμε μυαλά σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν θα φύγουμε εμείς από την Ευρώπη επειδή στην οικογένειά μας, στην ευρωπαϊκή οικογένεια, υπάρχουν κάποιοι στριμμένοι θείοι. Θα τους αλλάξουμε μυαλά. Θα κάνουμε συμμαχίες. Θα κάνουμε συμμαχίες με τον Νότο. Θα κάνουμε συμμαχίες με τον Ματέο στην Ιταλία. Θα κάνουμε συμμαχίες με τους Ισπανούς. Αλλά θα κάνουμε συμμαχίες και με κάποιους Γερμανούς. Που λένε την αλήθεια και υπάρχουν και αυτοί. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στο Βορρά που λένε την αλήθεια και που μπορεί να είναι εν δυνάμει σύμμαχοι της Ελλάδας. Πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια.